μάλιστα. Τρίαμβος για την Ιωάννα. Καταρχήν, μπράβο σου, κάνεις καταπληκτική δουλειά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή, δεν σου ξεφεύγει τίποτα. Ότι έχεις και τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρο με τον πάνω. Πραγματικά. Παιδιά, μόλις είδα τη Σταματίνα. Σε λίγο θα μπει μέσα. Για δεύτερη φορά μαζί μας. Να σε ρωτήσω κάτι, Μελίνα. Και για να δούμε, είναι ο άντρας της κάποιου. Ακούγα την Γιολάντα Διαμαντή στο ραδιόφωνο σήμερα που έλεγε ότι ο Αλεξέη όλο κοιμάται. Λέω, όπου τον αφήνει, κοιμάται. Και τον χαϊδεύει, είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί να είναι κουρασμένο. Είναι η κατάσταση εδώ στην Ελλάδα δύσκολη. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που σφίγγουν τα παγοπέδιλα μέχρι να πάθουν γάγκρα. Είναι πάρα πολύ. Άμα δεν μπορεί. Άμα παίζει το παγοπέδιλο και πέσει κάτω και σου φύγει κανένα ξηράφι. Είναι πάρα πολύ σφιχτά και πονάνε πάρα πολύ. Αφού η Χριστίνα Παπά, θα δούμε στο επόμενο βίντεο, έβγαλε τα παγοπέδιλα. Εκεί που κάθονται οι υποψήφοι αφού χορέψουν, έβγαλε τα παγοπέδιλα και ήταν με κόκκινα σασονάκια. Είναι πάρα πολύ άνετη. Μια χαρά πέρναγε. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε στα Ματίνα Τσιμισηλή, παρακαλώ. Να δούμε το βίντεο. Το δεύτερο βίντεο. Θέλει να τη δούμε να μπαίνει μέσα. Τέλεια. Έλα στα Ματίνα, έλα. Πέρασε καλά την Παρασκευή. Από εδώ, από εδώ. Την Κυριακή για να ξανάρθω στα παιδιά. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Είστε παντρεμένοι. Κορικάκι μου, σε μάγανε. Είστε παντρεμένοι. Σας φιλάω μετά για να μην καταναλώσουμε. Λοιπόν, κάτσε στα Ματίνα μου, πάρε τον καφέ, χαλάρωσε, ακούμπησε πίσω, γιατί πραγματικά μετά το break είσαι εδώ για να μας τα πεις όλα, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε γυναίκες πάλι. Ακούστε, ακούστε, ξέρετε ποιο είναι. Όχι, είναι μετάλλικα, παιδιά. Μετάλλικα, είναι διασκευή μυσηρλού σχεδόν, έτσι, ένα τέτοιο, από εκεί εμπνευσμένο. Μάλιστα. Νομίζω ότι κάνουμε άλλη εκπομπή. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Αθλητική, ίσως. Αθλητική. Παιδιά, μια και είπα αθλητική εκπομπή. Μια τέτοια αίσθηση. Τέσσερα γκολ ο Πάντελιτς. Τέσσερα. Δεν τον βάζει ο Βαλβέρδε. Της αρρώστια. Και Μπαρτσελόνα για άλλη μια φορά. Ουρτ. Έτσι καθάρισε και για πιο δύσπιστους ότι. Ναι, μπράβο. Ότι παιδιά η Μπαρτσελόνα είναι η καλύτερη ομάδα, δεν το συζητάμε. Ο Μουρίνιο, παρακαλώ να αποχωρήσει. Ο Μουρίνιο, λέω για την Κατερίνα. Να φέρει μια καραβιά μπάτσες από κάποιον. Ποιος Μουρίνιο, παιδιά, εδώ αποχώρησε στα Ματίνα. Τι λέμε τώρα. Δεν γίνεται. Ο Μέση του Ντάνσινγκ. Ζωστά. Ποιο χάρη μου. Γιατί δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Είμαι και με τρεις ώρες ύπνου. Ξύπνησα ακόμα λίγο στην παραζάλη με το ίδιο μαλλί. Το τίναξα λίγο για να έρθω το πρωί. Ναι, καταρχήν, σε ευχαριστούμε για τη συνεπειά σου γιατί ήρθες και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Και... την Παρασκευή, αφού λέω πέρασα τόσο καλά, θα φύγω από το Άις να ξαναγυρίσω. Τρελό γουράκι. Και τη Δευτέρα μπορεί να έχει κοιμηθεί μόνο τρεις ώρες. Τρελό γουράκι. Μαυριγάτα. Μου το είπε χθε ότι παιδιά μου φέρατε γούρι. Τρελό γουράκι. Εν τω μεταξύ, θυμάσαι που σου λέω σε μια φάση στα Ματίνα ότι αν φύγει, θα είσαι μαζί μας τη Δευτέρα. Και βεβαίως, βεβαίως, αλλά δεν το πίστευες. Και εσύ, εντάξει, τώρα που να φανταστείς. Κοίτα να δεις. Δεν σου κρύβω ότι πίστευα ότι αν δεν ήταν αυτή την Κυριακή, θα ήταν την επόμενη. Δηλαδή, έβλεπα τους συμπαίκτες μου γύρω-γύρω και έλεγα δεν μπορεί, ρε παιδί μου, αυτή είναι πολύ καλύτερη από μένα. Πώς κι εσύ, ένιωθα δηλαδή πολύ την θηλιά, ξέρεις, να σφίγγει γύρω από το λαιμό μου. Όχι, δεν ήσουν για να φύγει. Έγινε όχι, ήταν πολύ καλή χθες. Ήσουν πολύ καλή, φταίκανε χθες. Πράγματα που δεν έχουν κάνει άλλοι ακόμη. Κοίτα το πόδι. Τρία ματίνα. Την τούβα το. Ναι. Δεν θες να καταγγείλεις αδικία. Όχι. Όχι. Αδικία δεν θέλω να καταγγείλω. Κοιτάς τώρα τα πλάνα, έτσι. Κοιτάω τα πλάνα και χαίρομαι. Για κοίτα τα πλάνα. Καλά τα πλάνα. Έφυγα με το κεφάλι ψηλά. Κάτσε να το δούμε λίγο καλά. Έχουμε μουσική να το δούμε κανονικά. Το χορευτικό της Σταματίνας. Για βάλε. Κοίτα εκεί. Ξαναδείξ' το αυτό. Ξαναδείξ' το λέει. Γυρνά. Rewind. Ακουγόμαστε εμείς, παιδιά. Ωραία. Έτσι είμαστε και στον αέρα, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο. Κοίταξε εδώ, σε παρακαλώ, πώς καταλήγει. Κοριτσάκι μου, πας καλά. Χθες ήσουν. Για μένα ήταν η εμφάνιση συγκλονιστική χθες της Σταματίνας. Όταν είδα τη βαθμολογία, μου έκανε εντύπωση γιατί θεώρησα ότι ήταν χαμηλή σε σχέση με αυτό που νόμιζα ότι έκανα. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό το να πω, α, γιατί μου βάλατε χαμηλή βαθμολογία. Με σεξι ολόσωμη φόρμα εμφανίστηκε η Σταματίνα Τσιμψηλή στο έκτο και τελευταίο της live. Μίλησε μας για αυτή τη φόρμα. Έχω να σου πω. Θέλουμε να επικεντρωθούμε εδώ. Ότι πάω, μπαίνω για πρόβα και είναι καλοί φίλοι, συνάδελφοι, τεχνικοί. Πολλοί φίλοι που γνωριζόμαστε και με τα μικρά του ονόματα. Μπράβο. Λέω, Σταματίνα, τι είναι αυτό. Αρχίζω κομπλάρο. Λέω, τι θα κάνω. Σταμάτησαν όλοι. Με τη Σταματίνα. Σταμάτησαν όλοι. Άρχισα να αισθάνομαι ότι παρά είναι το ρούχο.
Αλλά μετά εντάξει, το είδα. Δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει από μέσα φόδρα που ναι, ναι. δεν διαγράφει δηλαδή το τι φορά από μέσα. Δεν είναι τόσο γυμνό σου. Όσο νομίζουμε, όσο φανταζόμαστε, ναι. Ναι, για να ακούει ο Θέμης τώρα. Νομίζω ότι απλά. Πραγματικά και κολλάνε από μέσα και σορτσάκι. Τρία λεπτά πέστε με λίγα. Να μα τα πει εδώ, εδώ δεν γίνεται. Άσε να τα βγάλει όλα, λέγε. Εντάξει, ναι. παιδιά, είναι φανταστικό το ρούχο. Κοριτσάκι μου, εχθές, δεν ξέρω, δεν θέλω να πυροδοτήσουμε εδώ πέρα καυγάδες και διχόνιες, αλλά εχθές δεν ήταν για να φύγεις εσύ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Όχι, εγώ συμφωνώ. Παρέα. Συμφωνώ. Νομίζω ότι εχθές, παρότι την αγαπώ, μας είπε παρέα. Ήταν λίγο πιο. Κουμπέλα. Παρέα, εκεί. Παρέα, εδώ. Μιλάει και εκεί. Παρέα, είναι παρέα. Θεωρώ ότι ξέρει. Η ωραία παρέα του πρωινού και για μένα. Η Χριστίνα χθες δεν είχε κέφια, η παπά. Η Χριστίνα, παιδιά, είχε πολύ άγχος γιατί βγήκε πρώτη. Και όταν δεν είσαι, ας πούμε, ο πολύ δυνατός, που ούτε εγώ είμαι πολύ δυνατή, ούτε η Χριστίνα, και πρέπει να βγεις πρώτος. Έχεις και την κρυάδα, είναι και πολύ γλιστερός ο πάγος, γιατί δεν έχει πατηθεί. Και γι' αυτό είχε το άγχος. Αλλά να σου πω κάτι, η Χριστίνα, και ήταν τελευταία στην βαθμολογία, την ψήφισε ο κόσμος. Εγώ ήμουν πρώτη-τελευταία, μπήκα στο skate off. Ήμουν έτοιμη για όλα. Έκανα και πλάκα μετά, μάλιστα, γιατί ξέρεις, λέει η Έλενα, θέλω να μείνει ο χειμωνέτος. Λέει. Ο κύριος Κωστάλας θέλει να μείνει ο χειμωνέτος και ο Πέτρος, ενώ έχει κριθεί το αποτέλεσμα, παίρνει το λόγο και λέει όχι, λέει να το πω κι εγώ, με θεωρήστε κότα, να φύγει, λέει, και εγώ λέει θα ψήφιζα να μείνει ο χειμωνέτος, να φύγει στα μαντάκια. Του λέω ρε εσύ Πέτρο, για το γαμό του έτσι, για να μην είναι τόσο επώδυνο. Πες εσύ, θέλω να μείνει στα Ματίνα και ας μην το πιστεύω. Στα Ματίνα επίσης η παρτενέρ του Γιώργου έκλαιγε, γιατί... Έκλαιγε. Ο παρτενέρ της Σταματίνας είναι παρτενέρ της Νικόλ, όταν πηγαίνουν τα ζευγάρια στους διαγωνισμούς. Κάνουν σοου στην Αμερική, ναι. και τα λοιπά. Και έκλαιγε που έφυγε ο παρτενέρ της, ναι. και θα φύγει από την Άλλη πλάτα, όμως, δηλαδή. Τα κλάμα. Την έχουμε και σε βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Και η Χριστίνα, Η Χριστίνα, ναι. Επειδή έφυγε η Σταματίνα και έχουν δεθεί πάρα πολύ, εσύ θα μας τα πείς, πολύ φίλες. Και εσύ πολύ τι έκλαψες. Τι να σου πω. Εγώ εν τω μεταξύ ήμουν πολύ έτσι χαμογελαστή και τα λοιπά, γιατί πραγματικά φεύγουμε μια πολύ γλυκιά ανάμνηση και για μένα αυτός ο κύκλος κλείνει πολύ όμορφα. Αλλά άκουσα τόσο συγκινητικά και όμορφα λόγια που λέω, ξέρεις, με κοιτούσαν όλοι, πώς κοιτάς ένα πονεμένο παιδί που κάτι έχει πάθει, και λέω, μην κοιτάτε έτσι, γιατί πραγματικά... Πάμε να δούμε όλα αυτά τα βλέμματα συμπόνιας και γλάματος, για να δούμε. Και εμείς γελάματος. Το πιο χαμογελαστό πρόσωπο του Dancing on Ice αποχώρησε. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτός ο κύκλος κλείνει εδώ για μένα, με την έννοια ότι μέχρι εδώ που έχω φτάσει, το διασκέδασα, απέκτησα καινούριους φίλους, απέκτησα ένα καινούριο χόμπι και είμαι πολύ ευτυχισμένη και ικανοποιημένη. Άμα δεν έχεις χαμόγελο φεύγοντας από κάτι που σου έχει χαρίσει τόσο ωραίες στιγμές, πρέπει να ήσουν για τους λάθος λόγους. Εγώ ήμουνα, νομίζω, για τους σωστούς λόγους και εδώ που έφτασα δεν το περίμενα, ήταν έκπληξη για τον ίδιο μου τον εαυτό. Μου λέγανε συνέχεια ότι φοβάμαι και το παραδέχομαι ότι φοβόμουνα. Και παιδιά, είναι πάγος, ναι, τον φοβόμουν, δηλαδή έκανα την υπέρβασή μου. Η Σταματίνα Τσιντσιλή πέρασε τη διαδικασία του skate off με τον έμπειρο υποψήφιο προς αποχώρηση πια, Γιώργο Χειμωνέτο. Νομίζω που έχει πάει πολύ κόσμο από τον Dancing on Ice. Τι ωραία, ρε παιδί μου. Εντάξει, να σου πω γιατί. Επαγγελματία skate off player. Έτσι θα με βγάλετε τώρα, γιατί κατά τη αιτία νομίζω έχω τα πιο πολλά skate off από όλους. Νομίζω ότι άμα είναι κάποιος υποψήφιος για μεσένα, θα το θεωρεί δεδομένο πριν χορέψει από εκεί. Μπα, νομίζω ότι δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Εγώ χάρηκα γιατί πήρα μια πολύ ωραία βαθμολογία από την Επιτροπή. Τώρα, αν βρέθηκα στο skate off, αυτό είναι μια άλλη κατάσταση. Η έκπληξη για σένα θα είναι να βρεθεί σε skate off και να φύγει. Όχι, έκπληξη. Πρώτη έκπληξη είναι να μην βρεθώ στο skate off. Δεύτερη έκπληξη είναι να βρεθώ στο skate off και να φύγω. Η όμορφη παρουσιάστρια φαίνεται πως είχε δεθεί πολύ με τη Χριστίνα Παπά, η οποία μόλις άκουσε ότι η φίλη της αφήνει το show, έβαλε τα κλάματα. Έφυγε να σου πω κάτι, δεν ήξερα χρόνια, αλλά δεθήκα πολύ τώρα. Στεναχωριέμαι, όποιο παιδί από την παιδιά που είμαι δεμένη τουλάχιστον, για κάποιους που δεν έχω και σχέσεις, οκ, αλλά με τα παιδιά που είμαι δεμένη και δείχνουν στα Ματίνα που ξέρω πόση δουλειά έκανε και που δεν είχε ιδέα, δεν ήξερα να δει, οκ, στεναχωριέμαι. Γεμάτη θετική ενέργεια όπως πάντα η Σταματίνα δεν έδειξε να στεναχωριέται ιδιαίτερα, μιας και θα κάνει, όπως είπε, διακοπές. Μου τα έδωσαν οι κριτές, έτσι, με πολύ αγάπη και πολύ τρυφερά λόγια, και άκουσαν πολύ τρυφερά λόγια και από τους υπόλοιπους έτσι συμμετέχοντες και από τους χορογράφους. Αυτά είναι που με συγκινούν, γιατί το συνέστημα είναι που σου μένει από τις ανθρώπινες σχέσεις που έχεις δημιουργήσει. Το παιχνίδι είναι παιχνίδι, κάποτε τελειώνει, τη μία Κυριακή είναι ο ένας, την άλλη ο άλλος, κάποια στιγμή θα φτάνει η σειρά μου. Ίσα ίσα εγώ θα κάνω και Χριστούγεννα τώρα, θα πάω κανένα ταξιδάκι πρωτοχρονιά, είναι στο την καλή πλευρά. Ο Πέτρος λίγο με στεναχώρησε, γιατί ενώ είχε την ευκαιρία να πει
Στην τρίτη φορά. Πλάσμα να κάνω πλάκα. Είχε την ευκαιρία να πει. Όχι, είχε την ευκαιρία να πει στα ματίνα μου, εγώ εσένα τα ψήφιζα και έχουν άδικο οι άλλοι δύο, κατάλαβες. Αλλά δεν το είπε. Όχι. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα, έχω κερδίσει πιο. Βγήκε το καλύτερο παιδί μας εδώ. Οι κριτές έδωσαν στη Σταματίνα τριαντάφυλλα, ενώ ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι έφυγε το καλύτερο παιδί. Στο κοινό θα έρθω σίγουρα κάποια στιγμή, αλλά όχι για τα επόμενα ένα-δυο Σαββατοκύριακα, να πάω και κάπου. Θα απολαύσω και μια Κυριακή. Σας αγαπώ πολύ. Λάκη. Μελίνα, παιδί μου, άσε, πώς θα ξυπνήσω να έρθω το πρωί. Αλλά σου βάλανε κομματάρα και φεύγεις με Guns N' Roses. Με τον November Rain. Φοβερό, εντάξει. Λοιπόν, ο χειμωνέτος είναι ο πριονοκορδέλας από εδώ και πέρα, έτσι. Χειμωνέτος πριονοκορδέλας. Όποιος βγαίνει μαζί του στο skate off. Εν τω μεταξύ, ξέρετε ότι έχει περάσει από τη διαδικασία του skate off. Βοηθάει γιατί εγώ μου πήγα χθες πρώτη φορά. Έχασα βήματα, αγχώθηκα. Δεν είναι πολύ εύκολη. Ένιωσες καλύτερα ότι ήταν η απόδοσή σου. Στην πρώτη χορογραφία. Στην πρώτη νομίζω αισθάνθηκα πολύ ικανοποιημένη με την απόδοσή μου. Και σου λέω, όταν είδα τη βαθμολογία, λίγο παραπάνω το άξιζα, αλλά okay. Νομίζω ότι έχει δίκιο αυτή τη φορά η Σταματίνα. Δεν πειράζει. Παιδιά, παιχνίδι είναι. Να σας πω κάτι. Ο ένας φεύγει αυτή την Κυριακή, ο άλλος φεύγει την άλλη. Άλλα είναι τα σοβαρά προβλήματα. Εγώ μένω με το ότι γνώρισα ανθρώπους καλύτερα. Με κάποιους από τους οποίους ελπίζω ξέρεις, να τα λέω και στο μέλλον. Και λέω ελπίζω γιατί ξέρετε, σε αυτές τις δουλειές όταν σβήνουν τα φώτα, πολλές φορές χάνονται οι σχέσεις που δημιουργούνται. Έτσι είναι. Ωραίο είναι αυτό που λες. Μένω με το συνέστημα της ωραίας συνεργασίας και απέκτησα και ένα καινούριο χόμπι και είπα: έχω να δω έτσι το σώμα μου από τα 18 μου. Κορίτσια πατινάζ. Περίμενε. Μισό λεπτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή ήταν όλη η χορογραφία έτσι λίγο πιο σεξι και το ρούχο πιο σεξι. Και το συζητήσαμε και την Παρασκευή λίγο. Τι ρε παιδί μου, αυτή τη φορά. Και σε είδαμε και να μιλήσει να πει: είμαι παντρεμένη και είμαι παντρεμένη και είμαι παντρεμένη. Πριν τη χορογραφία, είπε κάτι στο Θέμη, ότι ξέρει αγάπη μου σήμερα. Μην δει τηλεόραση. Μην δει. Άλλαξε το. Αυτό που του είπα την Κυριακή, ενώ κάθε εβδομάδα του δείχνω τη χορογραφία για να ξέρει περίπου τι θα κάνουμε, δεν του την είχα δείξει γιατί έκανε αυτό το backflip την ανάποδη κολοτούμπα. Που επειδή είχε δει τον τραυματισμό της Ιωάννας Πηλιχού, μου είχε πει: μην τολμήσεις να κάνεις κάτι που θα έχει σχέση με το κεφάλι σου και θα το διακινδυνεύσεις. Αν σου ζητήσουν να κάνεις κάτι τέτοιο, πες φεύγω. Έχεις δίκιο. Του λέω: ναι, δεν θα το κάνω και τα λοιπά, γιατί είμαι και εγώ φοβιτσιάρα. Και επειδή είδα ότι μπορώ να την κάνω την ανάποδη κολοτούμπα, αλλά ντρεπόμουν να το πω, γιατί μου είχε πει: μην το κάνεις. Τι να το εξηγήσω τώρα, ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο φαίνεται. Και του το έδειξα την Κυριακή, ξέρεις, πριν φύγω για να πάω στο ΚΑΠΑ. Και του λέω: να έρθω στο στούντιο. Και του λέω: κοίτα, κάνω αυτό, δες το, μην το δεις κατευθείαν το βράδυ, αλλά δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο φαίνεται. Όσο για το βίντεο όμως και για αυτή την παρεξήγηση που έγινε, γιατί εντάξει, μου αρέσει να λύνω τις διαφορές που στον αέρα και εξέφρασα τη δυσαρέσκειά μου. Χωρίς να θέλω να πω κάτι για τον συνάδελφο που μόνταρε το βίντεο, γιατί ο καθένας κάνει μια δουλειά και είναι περίεργες εποχές και δεν θέλω να θίξω κάποιον. Αλλά θεωρώ ότι με αδικεί ως εικόνα σε ένα βίντεο που μπαίνουν τέσσερις ατάκες μου ή τρεις να είναι είμαι παντρεμένη, είμαι παντρεμένη. Μοιάζω λίγο με μια τρελή που μου λέει, ας πούμε, Χριστός. Τι κάνεις, Ματίνα, καλημέρα. Καλημέρα, Χριστό, μια χαρά. Είμαι παντρεμένη. Με ρωτάει εσύ. Έχω και τι έκανες το Σαββατοκύριακο. Όλα καλά. Εσύ που είμαι το σύζυγό μου, είμαι παντρεμένη. Με ρωτάει. Νομίζω ότι ήταν με τη διάθεση του χιούμορ πάντως φτιαγμένο πιο πολύ. Όχι, στο βίντεο δεν ήταν με τη διάθεση του χιούμορ. Ήταν ότι από τις τέσσερις ατάκες επλήγησαν αυτές. Δεν λέω ότι έγινε εκ του πονηρού. Απλά είχε αφορμή μετά και πάτημα η επιτροπή. Να μου κάνει αυτό το κάζο. Σταματίνα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τι σε ενόχλησε περισσότερο? Θέλω να πω ότι κάθε δεύτερη κουβέντα μου δεν είναι είμαι παντρεμένη. Αυτό δεν είναι η τρελή του χωριού. Τι σε ενόχλησε περισσότερο, το ότι έφυγες από το παιχνίδι ή το ότι πήρες λιγότερες ψήφους από το κοινό? Δηλαδή, ξέρεις, μερικές φορές αυτό είναι που ενοχλεί. Όχι ότι φεύγουμε, αλλά γιατί δεν μας έχει ψηλά την προτίμησή του το τηλεοπτικό κοινό. Πίστεψε με, σε όλα αυτά τα live που έχουν περάσει, είμαι ή στην τελευταία ή στην προτελευταία θέση και όλες τις φορές με έχει σώσει το κοινό. Ήταν η πρώτη φορά που το άθροισμα του κοινού, της ψήφου του κοινού και της κριτικής επιτροπής με έφερε στο skate-off. Είναι το άθροισμα. Κατάλαβε. Το άθροισμα, έτσι. Το ξέρω, δηλαδή είναι συνδυασμός. Δηλαδή από το γεγονός, ναι, και μόνο το γεγονός ότι είμαι εδώ και 7 Κυριακές, είτε στην τελευταία είτε στην πρώτη-τελευταία θέση. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα το ότι δεν μπήκα καν στη διαδικασία του σκέτου, ήταν το κοινό και του ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τώρα δεν έτυχε. Ήταν άδικο, πιστεύεις. Έλα, μωρέ, πες μου. Αδικίες είναι άλλα πράγματα. Ναι. Στα δύο τελευταία live όμως. Όχι, λες. Αδικία.